Πολύ. Θερμό, θερμό. Ναι, πολύ. Λοιπόν, και η Θεσσαλονίκη επίση πολύ. Πολύ. Λοιπόν, είναι και εσύ είσαι και πολύ ελεύθερη. Και εγώ να πολύ. Πούμε. Και ελεύθερη είσαι εσύ, να πούμε τώρα. Τι ελεύθερη. Στη ζωή σου, την προσωπική. Όχι. Τι είσαι σε σχέση. Όχι. Είμαι με τον Γιάννη. Α, πήγε με τον Γιάννη. Είσαι πάλι με τον Γιάννη. Με τον Γιάννη αιωνίω. Όχι, ρε εσύ. Μα πριν από λίγο καιρό είχαν, είχε βγει ότι είχατε χωρίσει. Α, σε τι βγαίνει, βγαίνει. Μαζί με τον Γιάννη είστε μαζί. Επίση είμαστε σε διαφορετικά σπίτια και είμαστε μαζί. Μαζί. Μη σου πω ότι σκέφτομαι να του κάνω πρώτα σιγά μου. Αλήθεια. Άκου. Αυτό είναι τώρα άλλο τίτλο. Δημήτρη, σκέφτομαι να κάνω. Σκέφτομαι να κάνω γάμο στο, πρώτο γάμο στο Γιάννη στον Τζόμπλου. Ναι, πόσα χρόνια είστε μαζί με τον Γιάννη? Πόσα χρόνια? 25. 25 χρόνια. Και η θαλασσίνη πόσο είναι? Είναι στα 21. 21, ναι. Μια ζωή, Ναι, μια ζωή. Με τον Γιάννη πόσες φορές σου έχει κάνει πρόταση γάμου και του έχει πει όχι? Ή δεν σου έχει πει? Από την αρχή μου έκανε πρόταση γάμου. Εγώ τώρα τελευταία του λέω, λοιπόν, εγώ θέλω να πάω χίπισα σε ένα εκκλησάκι, να βάλουμε μια αγγελία σε εφημερίδες, να μην βάλουμε προσκλήσεις κτλ. Όποιος θέλει θα έρθει καλεσμένος κτλ. Μου λέει, απαράτα με επιτέλους, δεν παντρεύομαι. Άρα έχεις μια πολύ περίεργη άποψη για το γάμο. Θεωρείς ότι οι μεγάλοι έρωτες πρέπει ή δεν πρέπει να ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας? Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Και δεν ανεβαίνουν κιόλας. Τώρα πρέπει ή δεν πρέπει, παιδιά, αυτά είναι τώρα. Εντάξει, δεν ισχύουν τώρα. Τίποτα δεν είναι απόλυτο, εντάξει. Λοιπόν, η ζωή δική μου μου έχει αποδείξει, η διαδρομή μου, ότι οι μεγάλοι έρωτες, όταν παντρεύεσαι, πάβουν να είναι μεγάλοι έρωτες. Γι' αυτό το πω στον Τζόγλου δεν παντρεύτηκες. Δηλαδή, όταν πρέπει να λες, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Ναι, όχι, θα πας στο σούπερ μάρκετ. Μετά χάνει τη μαγεία, ρε παιδί μου. Ναι. Να σου πω κάτι, με τον Πανουσόπουλο, επειδή η είδηση ότι είχες παντρευτεί μία φορά πολύ μικρή, το σκηνοθέτη, τον Γιώργο Πανουσόπουλο. Ναι, ναι. Δεν είναι πολύ μικρή. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Δεν είχε βγει προς τα έξω και δόθηκε τώρα. Την κάναμε τώρα στο πίπολο. Εμείς που κάναμε. Ήταν μια σχέση πάθους. Δεν είχε μαθευτεί ποτέ αυτό. Όλοι νομίζαμε ότι έχεις φόβο με το γάμο. Ναι, το είχα πει μια φορά. Δεν είχε μαθευτεί. Τέλος πάντων, μαθεύτηκε πως ένα, ναι. Βέβαια. Μαζί την κάναμε την κουβέντα. Ναι, μαζί την κάναμε. Και στις κουβέντες κάνουμε.